του παιδιού. Είναι η ώρα του παιδιού τώρα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα συνέχεια. Τι κάνει. Πάρα πολύ όμορφα. Είσαι καλά. Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την ανεμία. Εγώ χάρηκα. Στέλνω ένα Σιρακόπουλο. Εσύ δεν το πει Μαρία. Δεν είναι τρέλη. Τι κάνει. Πολύ όμορφα. Κοίτα πόση χαρά έχουμε εδώ. Λάμπουν τα μάτια σου. Γιατί είναι η ώρα τη φαμίλια. Αλλά πριν ξεκινήσω να το πω, όχι μόνο είναι η ώρα του παιδιού. Να πω ότι έχω ό,τι προϊόν θέλω, το οποίο ανοίγω την κατάψυξή μου, το παίρνω και απλά το βάζω στο φούρνο και τελείωσε μετά. Ακριβώς. Και τελείωσε, δηλαδή τι θέλεις. Τι θέλεις από ρολίνι, τυροπιτάκι κουρού, θέλεις πίτσα, θέλεις κουλουρίνι με λουκάνικο και πω τρελάθηκα. Κουλουρίνι με λουκάνικο και έχει και μέσα και τυρί. Αυτό είναι θες. Αλλά τώρα τι σου έχω όμως εδώ. Λοιπόν, θέλω να φάω πίτσα και τη θέλω τώρα. Τώρα. Και θέλω να είναι και special και θέλω να είναι και φαμίλια για να έχω το κεφάλι μου ησυχό γιατί δεν τρώω. Εγώ τρώω και τα παιδιά μου. Τα παιδιά μας. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, γιατί διάλεξα φαμίλια και επιστρέφω. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας αλλά και στην επιχείρησή σας. Φαμίλια την πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμι κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια την πάστα και μύρισε Ελλάδα. Κοίτα τώρα τι ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα η συσκευασία... Είδες. Μία εσένα, κοίτα μία σε παρακαλώ. Είδες πως το σκέφτονται. Σου λέει δύο πρέπει να έχει μέσα το κουτί να το ευχαριστηθούν. Ακριβώς. Πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλεις να τη φτιάξεις εσύ ή θέλεις να ανοίξεις εσύ το... Βλέπω και ολόκληρο κομματάκι μπέικον. Κοίτα να με τι μας πέρασες δηλαδή. Τι μας πέρασες. Για πες μου και εσύ τώρα. Μπορείς να μου βοηθήσεις λίγο με αυτό. Σε βοηθήσω λίγο. Όχι τίποτα, δεν τον είχε γι' αυτό. Να γιατί χρειάζεται ένας άντρας. Να. Το μαχαίρι χρειάζεται. Και τη γυναίκα, νοείς. Όχι. Α, νόμιζα ότι θα μου έλεγες αυτό. Για οτιδήποτε στο σπίτι. Α, για οτιδήποτε στο σπίτι. Πολύ, πολύ ωραία. Ορίστε. Τέλεια. Σηκώνω, τοποθετώ. Και την άλλη τη βάζω στην κατάψυξη, γιατί πρέπει να τη βάλουμε στην κατάψυξη. Γιατί αλλιώς θα τη φάμε και αυτή. Ναι, εννοείται. Ωραία. Οκ. 180 βαθμούς. Για πολύ λίγη ώρα. Και επιστρέφω. Ούτε 10 λεπτά. Ούτε 10 λεπτά. Πάμε. Ορίστε. Σε ετοίμασα. Α, πάρα πολύ ωραία. Αχ. Να σου πω, ο φούρνος είναι απλά τέλειος. Ο φούρνος είναι τέλειος. Όταν μου είπες ότι με αυτό το φούρνο εγώ μπορώ να καθίσω και να κάνω 4 φαγητά χωρίς να πάρει τη μυρωδιά το ένα με το άλλο, δεν το περίμενα. Μου έχεις όλο πράγματα, μου έχεις όλο. Τι έχεις κάνει παιδάκι μου εδώ. Τώρα. Τι έχεις κάνει. Σε κεραμικό για να κρατάει τη θερμοκρασία. Σε κεραμικό για να κρατάει τη θερμοκρασία. Όλα αυτά στο στο χάος. Βεβαίως, τα πάντα. Λοιπόν, να κόψουμε. Να κόψουμε. Αυτό θέλει να φύγει. Σηκώθηκε η Μαρία, θα το τσιμπήσει. 2, 10, 57, 71, 61. Και την άλλη τώρα την πιτσούλα. Θα δοκιμάσεις. Θα δοκιμάσω. Θα σου κόψω ένα κομματάκι. Άντε μου, μια σταλίτσα. Άντε, για να μην λένε ο κύριος Μάκης μου κάνει συνέχεια παράπονα. Μου λέει Μαράκι, να μην τσιμπάς, να μην τσιμπάς. Εγώ περίμενε. Δεν τελείωσε το σερβίσμα. Α, θέλεις και. Απλά είσαι υπέροχος γιατί το παίρνω έτσι και πηγαίνω στον αγαπημένο μου και κάθομαι και το τρώω. Και ο αγαπημένος μου είσαι εσύ, αν θα κάνεις μαζί να το φάμε σήμερα. Παιδιά, εσείς δεν θα κάνετε τίποτα, εμείς θα το φάμε, εσείς θα το μυρίσετε, εγώ θα το γευτώ. Μου έκοψες και το κομματάκι και λέμε κυρία. Δεν θα δοκιμάσω τώρα. Σε λίγο. Σε λίγο. Μόλις κλείσουν οι κάμερες και τα φώτα. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Αχ, φαμίλια, πάλι έγραψες. Σ' αγαπάμε πολύ. Και εγώ σε αγαπώ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σου πω πάλι σε αγαπώ πολύ. Σε πόση ώρα θα το ξαναπώ. Συνέχεια στο λέω. Συνέχεια.
Μύρισε Ελλάδα. Μύρισε Ελλάδα. Φιλιά πολλά σε όλους, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Και μην ξεχνάτε, ζούμε όμορφα. Μύρισε Ελλάδα, κάνουμε like, κερδίζουμε δώρα και μπαίνουμε και στο site μας. Γιατί πολλά γίνονται εκεί. Σόδομα και γόμορα γίνονται. Φεύγω. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία Gekas ΑΕΒΕ πρωταγωνιστεί στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Gekas ΑΕΒΕ. Πάντα ένα βήμα μπροστά. We'll be right back.